Το ανάδειξε το σήμερα βρίσκεται στον υπέροχο χώρο του Μουσείου Ηρακλειδών στο Θησείο και φιλοξενεί την ενότητα του παιδιού και έχει κοντά του τη συγγραφέα Κωνσταντίνα Τασοπούλου. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε λοιπόν. Κοντά στο παιδί ξεκινάμε μαζί. Η οποία όμως δεν έχει ασχοληθεί μόνο με το παιδικό παραμύθι, με το παιδικό βιβλίο, με τη μουσική που της αρέσει πάρα πολύ, θα μας τα πει στη συνέχεια. Έχει τελειώσει δημοσιογραφία, συνεργάζεται με διάφορα περιοδικά και εφημερίδες, έτσι. Αλλά συγχρόνως εξέδωσες και κάποιο τελευταίο βιβλίο μέσα από όλα τα υπόλοιπα που έχεις κάνει. Θέλεις να μας μιλήσεις πώς ξαφνικά σου προέκυψε η συγγραφή, ας πούμε, του παιδικού βιβλίου, ενώ πιο πριν συνεργαζόσουν με τις εφημερίδες και περιοδικά. Μάλλον ανάποδα έγινε. Δηλαδή, πρώτα ήρθε στην ζωή μου η γραφή. Από εκεί ξεκινά. Το να γράφω κείμενα, τα οποία ήθελα μετά να τα δω σε βιβλίο, να τα δω τυπωμένα. Ξεκίνησα λοιπόν να γράφω. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν παιδικό, στην Αριθμούπολη. Οπότε, εν συνεχεία, γράφτηκαν βιβλία τα οποία δεν ήταν για παιδιά, αλλά επειδή σιγά-σιγά διαβάζονταν τα βιβλία, άρχισα να συνεργάζομαι και με περιοδικά, με εφημερίδες που ζήτησαν κάποια κείμενά μου. Οπότε, μάλλον ανάποδα έγινε. Πρώτα άρχισα να γράφω, να τα βλέπω τυπωμένα στα βιβλία, διαβάζοντάς τα λοιπόν, άρχισαν να ζητάνε κείμενα δικά μου και να συνεργάζομαι με περιοδικά και ίσως και ιστοσελίδες και πολλών ειδών περιοδικά. Θέλεις να μας πεις έτσι γενικά τα βιβλία, να μας αναφέρεις κάποιους τίτλους για τα παιδιά? Ωραία, να μιλήσουμε για τα παιδικά, μια είμαστε στην ενότητα παιδιού. Λοιπόν, πρώτο βιβλίο στην Αριθμούπολη, εκδόσεις Καστανιώτη, παιδικότατο, για τη σχέση με τους αριθμούς, των παιδιών με τους αριθμούς και είμαστε νομίζω και στον κατάλληλο χώρο. Σιγά τα αυγάκια είναι και κόκκινα. Όπως και ένα κόμικ που ονομάζεται Κίντι και Φανούρης, που το βγάλαμε με τις εκδόσεις Otherwise. Άλλο παιδικό είναι το «Τι είναι τα Χριστούγεννα», που το λέει και ο τίτλος του. Είναι χριστουγεννιάτικο το θέμα του και μάλιστα έχει και εικόνες δικές μου. Παιδικό βιβλίο είναι οι «Κατσαριδολογίες», που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Ήτανος, όπως και το βιβλίο για το οποίο μιλάμε σήμερα, το «Τυρολόγιον», που είναι και αυτό από τις εκδόσεις Ήτανος και μιλάει για το τυρί. Έτσι λέω στα παιδάκια όταν ξεκινάω να κάνω την παρουσίαση. Λέω, παιδιά, ο τίτλος είναι «Τυρολόγιον». Τι νομίζετε ότι λέει μέσα το βιβλίο? Κυρία, μιλάει για το τυρί. Λοιπόν, να διαβάσουμε λοιπόν και κάτι, μια και το συζητάμε. Λοιπόν, το τυρολόγιο μιλάει για τη σωστή διατροφή. Για τις περιπέτειες που ζήσανε δύο φέτες τυριού του τόστ, όπου η μία κατέληξε να γίνει παχύσαρκη γιατί έμπλεξε με πολύ κακές παρέες, ενώ η άλλη έγινε ανορεκτική γιατί και αυτή έμπλεξε με πάρα πολύ κακές παρέες. Κάποια στιγμή γυρνώντας, κατάλαβαν ότι ούτε το ένα άκρο ούτε το άλλο είναι το σωστό στη διατροφή, αλλά και στη ζωή. Είναι κάπου στη μέση η αλήθεια. Το μισό λοιπόν βιβλίο, το μισό βιβλίο ασχολείται με αυτό το θέμα, το παραμύθι. Το άλλο μισό λέει στα παιδιά μυστικά για τη δημιουργία του τυριού, για μυστικά τα οποία μπορεί να μην το ξέρουν ούτε οι γονείς τους. Να διαβάσουμε κάτι από εκεί. Ναι. Λοιπόν, ιστορία του τυριού σαν τυροπαραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό, περίπου 8.000 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, ένας ταξιδευτής θέλησε να πάει από έναν τόπο σε έναν άλλον, γιατί αλλιώς τι ταξιδευτής θα ήταν. Μαζί του θέλησε να πάρει και λίγο γάλα. Δεν μπορούσε φυσικά να το κουβαλήσει στις χούφτες, διότι θα τρέχε. Δεν μπορούσε και να το κουβαλήσει σε ειδική χάρτινη συσκευασία, διότι τότε δεν υπήρχαν ειδικές χάρτινες συσκευασίες. Έξισε το κεφάλι του, το ξανάξισε και πήρε την απόφαση. Έριξε το γάλα μέσα σε έναν ασκό, ένα σάκο δηλαδή, φτιαγμένο από στομάχι προβάτου. Με τον ασκό στο χέρι και με τον ήλιο πάνω από το κεφάλι του, δρόμο πήρε, δρόμο άφησε, οπότε κάποια ευλογημένη στιγμή έφτασε εκεί που ήθελε. Όταν άνοιξε τον ασκό για να πιει γάλα, με μεγάλη έκπληξη ανακάλυψε πως δεν μπορούσε να πιει ούτε γουλίτσα. Όχι επειδή δεν είχε καλαμάκι, αλλά επειδή το γάλα δεν ήταν πια ρευστό. Δεν ήταν υγρό, αλλά στέρεο. Το γάλα είχε πήξει. Η ζέστη που επικρατούσε μέσα στον ασκό και ενδεχομένως οι ουσίες που εκρίνονταν από το στομάχι του ζώου είχαν μετατρέψει το γάλα σε τυρί. Αυτό είναι η ιστορία του τυριού. Αυτό που έγινε κατά λάθος μια φορά, έγινε μετά σύστημα. Αλήθεια, το τυρολόγιο που έχει βιβλιοπαρουσιαστεί ή συνεχίζει να βιβλιοπαρουσιάζεται? Βιβλιοπαρουσιάζεται, γιατί ένα βιβλίο δεν είναι περιοδικό. Ένα βιβλίο έχει μια πορεία από την ώρα που γεννιέται μέχρι το άπειρο. Παρουσιάζεται σε σχολεία, παρουσιάζεται εντός Αθηνών, εκτός Αθηνών, στην Κρήτη, στη Σαλαμίνα, παντού. Στις 29 Απριλίου το βρίσκουμε στον Ιαννό. Δεν σταματάει να παρουσιάζεται και είτε πηγαίνω μόνη μου και το παρουσιάζω, παραμυθένια στα παιδιά, σαν παιχνίδι, εξηγώντας τους βέβαια όλα αυτά τα σημαντικά για τη διατροφή αλλά και για το τυρί, είτε με διαιτολόγο μαζί, που μπορεί και εκείνος επιστημονικά να έρθει και να μας μιλήσει με λίγο πιο
επιστημονικούς όρους για το ίδιο θέμα και να βοηθήσει τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς τους, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο παιδικό. Μάλλον ξεκινάει από αυτόν που εφοδιάζει το ψυγείο με τα Ωραία. Τρόφιμα. Μια και μιλάμε λοιπόν και για τα μηνύματα που περνιόνται μέσα από τα βιβλία, πάμε να δούμε και για τα μηνύματα που έχεις περάσει μέσα από τα προηγούμενα βιβλία σου. Βιβλίο και μήνυμα λοιπόν. Ναι. Στην Αριθμούπολη το μήνυμα είναι ότι από όλους τους αριθμούς που τσακώνονται ποιος είναι ο πιο σημαντικός, ο σημαντικός είναι το 2. Γιατί από το 2 γεννιέται η αγάπη. Να αγαπάς τον εαυτό σου δεν γίνεται μόνο. Στο σιγά τα αυγά είναι και κόκκινα. Το αυγό που δεν βάφτηκε καλά και αυτό ήταν ελάττωμα πασχαλινό, τελικά βγήκε να είναι πιο ευτυχισμένο από τα υπόλοιπα αυγά τα οποία φαγώθηκαν. Άρα το να έχεις ένα πρόβλημα, ένα ελάττωμα, δεν πάει να πει ότι θα σου βγει και καλά σε κακό. Στο κόμικ, Κίντι και Φανούρης, γίνεται μια μάχη για το ποιο παιδί ζει πιο ευτυχισμένα, αυτό που ζει στη μεγάλη την πόλη ή αυτό που ζει στο χωριό. Και τελικά κάπου βρίσκουν ότι ούτε το μαύρο, ούτε το άσπρο, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Κάπου στο γκρι είναι η αλήθεια. Όπως είπαμε και πριν και στο τυρολόγιο, κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Τέτοιου είδους είναι τα μηνύματα. Στις κατσαριδολογίες το μήνυμα ήταν να νικήσεις το φόβο. Είναι μάλλον, να νικήσεις το φόβο. Να νικήσει το φόβο η κατσαρίδα από τον κακό το δήμαρχο που τις έδιωξε όλες από την πόλη, αλλά να νικήσει και το φόβο ο άνθρωπος που είδε στην πόρτα του να του χτυπάει το κουδούνι μια κατσαρίδα. Ναι, αυτό είναι το μήνυμα στις κατσαριδολογίες. Παιδιά... Θέλω να είναι κάτι καλό το μήνυμα. Να σε ρωτήσω κάτι, τα παιδιά πώς ελαμβάνουν έτσι αυτά τα μηνύματα, δηλαδή πέρα από το αστείο του πράγματος, το έχουν αυτό εισπράξει έτσι με θετικότητα ναι. Και καταλαβαίνω ότι π.χ. μπορεί όντως να μην φοβηθούν με την κατσαρίδα πια, να είναι εξοικειωμένα με την κατσαρίδα. Μια που μιλάμε για την κατσαρίδα, με τη διαφορετικότητα σαν μήνυμα. Ναι. Ότι φυσικά το παιδί δεν φοβάται ποτέ την κατσαρίδα, πάντα ο γονιός τη φοβάται και του το μεταφέρει. Και είναι αστείο ότι πολλές φορές διστάζουν οι γονείς να φέρουν ένα παιδί σε μια παρουσίαση ακούγοντας τον τίτλο Κατσαριδολογίες. Ακόμα και στο θεατρικό. Το είχαμε ανεβάσει σε θεατρική παράσταση. Στο θέατρο παραμυθία, στην παραμυθοχώρα. Και πολλές φορές διστάζανε και λέγανε, αχ, μήπως επειδή ο τίτλος, μήπως φοβηθούν. Και έλεγα, είναι δυνατόν να φοβηθούν την κατσαρίδα. Δεν το φοβούνται ποτέ τα παιδιά. Α, το έντομο. Το φοβάται ο γονιός και διστάζει να το φέρει. Μάλιστα. Ναι, και βέβαια τα παιδιά με χιούμορ καταλαβαίνουν όλα τα μηνύματα. Να σε ρωτήσω, πάμε λοιπόν να δούμε για το καινούριο σου παραμύθι, το οποίο γράφεις με τι έτσι, θέμα θα είναι, για να ξέρουμε τους μικρούς μας φίλους, να τους ενημερώσουμε. Λοιπόν, όχι, θα τους πούμε ότι θα έχει ένα βαθύ μήνυμα, όπως όλα, και θα έχει και χιούμορ. Αυτό θα πω μόνο. Λοιπόν, δεν θα αποκαλύψω τίποτα άλλο για να έχουμε να λέμε. Έτσι. Όταν θα είναι έτοιμο, γιατί το βιβλίο είναι έτοιμο όταν το έχεις στα χέρια σου πια, τότε θα διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα και θα τους ενημερώσουμε. Ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.